μη το σκέφτεσαι πολύ. Τα μυαλά τους αν κοιμάσαι, εσύ είσαι μια από μας. Έχουμε πάνω στο τραπέζι την ποιητική συλλογή Ανθρωποφάγος. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων ο Ανθρωποφάγος. Είναι 4 ενότητες, ποίηματα παλιά και καινούρια. Κάποια από αυτά έχουν γίνει ήδη τραγούδια, έχουν αποσυρθεί μέσα από το βιβλίο. Όλο το υπόλοιπο είναι ένα καινούριο υλικό, φιλτραρισμένο μέσα από τα συναισθήματά μου και από την αγάπη μου για την ποίηση. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, κυρία Μπαλτζή, για το τελευταίο γεγονός που έχει συζητηθεί αρκετά. Ο κύριος Βλάχος σε μια συναυλία του, με αφορμή με ένα τραγούδι που τραγουδάει, είπε ότι μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πρωτοσάλτε, έγινε ιδιαίτερα μεγάλος ντόρος σχετικά με αυτό. Ο κύριος Πρωτοσάλτε είπε ότι θα μηνύσει από την πλευρά του τον κύριο Βλάχο. Πιστεύετε ότι η σάτυρα πρέπει να έχει ένα όριο? Όχι, η σάτυρα δεν έχει όριο, γι' αυτό είναι σάτυρα. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Και να αγαπάμε λίγο περισσότερο τους καλλιτέχνες. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Βλάχος ή οποιοδήποτε είναι ένας κακός άνθρωπος που θέλει να βάλει μέσα σε ένα σακί και να τσουβαλιάσει ανθρώπους. Δηλαδή, ίσως να πρέπει να έχουμε μια ανωτερότητα ως προς την τέχνη. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μάστορα, με τον ο οποίος έχει κάνει διαφημίσεις. Συνεχίστε τα, μπράβο, κύριε, είστε καταπληκτικοί. Παχαίρονται δικοί σας για αυτό που κάνετε. Πιστεύετε ότι ήταν μια πράξη η οποία ίσως και την έχει μετανιώσει ο κύριος Νταλάρας? Είναι ενήλικος ο κύριος Νταλάρας, είναι πολύ σημαντικός ο κύριος Νταλάρας. Δεν ταιριάζουν κάποιοι άνθρωποι με το gossip. Και δεν, το λέω συνέχεια, και δεν σας έχουν καλέσει και ποτέ. Θέλω να σου πω, δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαντήσουν. Πρέπει να ξεχωρίζουμε. Όταν το έργο είναι πολύ μεγάλο, δεν χρειάζεται όλο να τα ανακατεύουμε. Έχετε τόσο υλικό από ανθρώπους που αγαπούν τη τηλεόραση και τους αρέσει όλο αυτό. Για να γίνει παιχνίδι τρελό. Όμως δεν υπάρχει λόγος να ανακατεύουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύτιμοι για μένα, έτσι. Είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Κάνατε μία δήλωση σε μία εκπομπή στο Καλύτερα Αργά με την κυρία Νέγκα. Είπατε ότι με τους δημοσιογράφους τους έχω γραμμένους και με έχουν γραμμένοι. Ναι, με αυτή την έννοια. Αυτές οι εκπομπές που συνήθως λέμε πρωινάδικα, μεσημέρι, που δεν έχει να κάνει, δεν είναι κάτι προσβλητικό προς Θεού, έχουν περισσότερο gossip. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν μέσα σε αυτό και δεν τους ενδιαφέρει να είναι μέσα σε όλο αυτό. Αυτό είπα, δεν εννοούσα κάτι φοβερό και τρομερό. Θέλω να σου πω, δεν είμαι ακραίος άνθρωπος και δεν θεωρώ όταν λέω κάτι ότι πρέπει να απολογηθώ κιόλας. Με ρώτησε κάτι και της λέω ότι με έχουν γραμμένοι και τους έχω γραμμένοι, με την έννοια ότι δεν έχω κάτι το οποίο να ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο σε σχέση με το gossip, με το... Κάτι που να έχει ενδιαφέρον με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τηλεόραση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανείς τώρα. Το κοινό που διαβάζει δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει τηλεόραση και δεν βλέπει γκόσιπ. Μπορεί να βλέπει πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν θα απευθυνθείς κάνοντας μια παρουσίαση βιβλίου, παραδείγματος χάρη. Θέλω λίγο το σχόλιο σας να μας πείτε πώς σας φαίνεται που η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που ψήφισε την ισότητα στο γάμο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Πώς σας φαίνεται, είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό για τη χώρα μας? Δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει η ιστορία. Χαίρομαι σε κάθε έτσι, προοδευτική απόφαση και εύχομαι να είμαστε προοδευτικοί σε πολλά άλλα πράγματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας, δυστυχώς. Κυρία Μπαλτζή, χάρηκα πάρα πολύ που σας συνάντησα και δίνουμε το επόμενο μας ραντεβού 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου στο Τεχνόπολης με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το αφιέρωμα που μου κάνουν στη δισκογραφία. Θα είναι όλοι φίλοι, θα είναι συνεργάτες μου, θα είναι τα τραγούδια που αγάπησε ο κόσμος και ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί πέρα να το χαρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε και εμείς για την φιλοξενία.